κόντρα τη Λαμία. Πήρε την μπάλα Βασιλατονόπουλος. Ζητάει ο Επστάιν, η σέντρα του Βασιλατονόπουλου. Ο Επστάιν το πλασέ, 0-1 στο 64. Υπέροχη αντεπίδεση, καταπληκτική μετάβαση παιχνιδιού για τη Λαμία από την άμυνα στην επίθεση. Η αμπαλιά του Δημούτσου στα άκρα για τον Βασιλατονόπουλο. Κουβάλισε λίγο την μπάλα, έκανε μια εξαιρετική σέντρα ο έτσι ποδοσφαιριστών της. Θα δούμε το τελευταίο κομμάτι της φάσης, την σέντρα ακριβίας του Βασιλατονόπουλου. Το πλασέ στην κίνηση από τον Επστάιν. Ήταν δύσκολο να αντιδράσει ο Τσιντόντας, έπεσε και αργά. Πιέζεται από τον Επστάιν και αναγκάζεται να γυρίσει στον Τσιντόντα. Πως κάνει δυνατό βολέ. Φεύγει χωρίς να είναι offside. Χωρίς να είναι offside. Ο Αϊντάραβιτς και μένει με τη μεγάλη περιοχή. Κρατιέται ο Γιακουμάκης 1-1. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ από την ασίστ του Μπογιέ. Ο Γιακουμάκης κάνει το 1-1. Ο Γιακουμάκης δείχνει τον δίμιο. Μεγάλη πάσα. Υπάρχει offside. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβω αυτό το πλάνο. Ο Λούκας Μπογιέ υποδέχεται ωραία την μπάλα. Μένει όρθιος. Την κατάλληλη στιγμή την περνάει στο Γιακουμάκη που επί της ουσίας σε κενή εστία. Και με εξουδετερωμένο και τον Μελίσσα πλασάρι για να κάνει το 1-1 προ και του Σκόνδρα που δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Στο μεταξύ έχουμε αλλαγές. Τώρα βγαίνει ο Αϊντάρεβιτς για να μπει ο λίγα μέτρα φορά από τον Γκάλο. Καλή εκτέλεση, καταπληκτικό γκολ. Στο 87 η ΑΕΚ γυρίζει το μάτς Τούμπα με το καταπληκτικό γκολ του Ροντρίγκο Γκάλο. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Ένωσης στις κερκίδες και σκοράρει και στο μάτς του αθλήματος με τον Όφη με απευθείας εκτέλεση. Το κάνει και τώρα στο παράθυρο του Μελίσσα. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Υπέροχη εκτέλεση από τον Ροντρίγκο Γκάλο. Γκάλο, για τον οποίο πρέπει να πω ότι έχει δώσει πολλές λύσεις φέτος επιθετικά στην ΑΕΚ. Θυμίζω ότι έχει σκοράρει και στην Ευρώπη στα προκριματικά του UEFA Champions League απέναντι στην Celtic.